Σας και το καλά πολύ. Χριστούγεννα, προφανώς θα ήταν μια από τις ευχές αποχαιρετισμού, αλλά έρχεται και κουμπώνει σε αυτό που θα δούμε τώρα. Πάμε λοιπόν απευθείας στο χωριό του Άι Βασίλη, στο πάρκο Ρίγα Φεραίου, δίπλα από το Δημαρχείο που βρίσκεται η Κωνσταντίνα Φωτοπούλου. Και αυτή την μπάλα αν ήταν νύχτα, πρέπει να το κάνουμε και στο Δελτίο Ειδήσεων αυτό το θέμα, για να φαίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό το χωριό του Άι Βασίλη. Θα δούμε και νυχτερινά πλάνα, όση ώρα θα μας περιγράφεις εσύ, Κωνσταντίνα, τι ωραία πράγματα θα συναντήσουμε εκεί. Είναι η είσοδός μας αυτή η φωτεινή μπάλα για να μπούμε στο χωριό του Άι Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ακριβώς, επίτηδες διάλεξα να καθίσω μπροστά στην είσοδο που είναι η μεγάλη, τεράστια. Για να τη δούμε και φωτισμένη και σε νυχτερινή εκδοχή την μπάλα, για να το δουν οι τηλεθεατές μας. Είναι ήδη η αναμένα βέβαια τα λαμπάκια, αλλά σίγουρα τα πλάνα που έχει το Νάτος Δρύμψιας είναι πολύ πιο εντυπωσιακά. Δεν γινόταν λοιπόν να μην επισκεφτούμε το χριστουγεννιάτικο χωριό, το χωριό του Άι Βασίλη, εδώ που σειραίουν καθημερινά μικροί και μεγάλοι, γιατί έχω να σου πω ότι δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά το χωριό του Άι Βασίλη. Εννοείται, μα να σου πω, οι μικροί είναι το καλύτερο άλοθη για τους μεγάλους, για να μπουν και στα συγκρούμενα. Για να ανέβουν και σε μπαλαρίνες, σε ρόδες, τα πάντα. Να κάνουν σκοποβολή, ξέρω εγώ τι άλλο έχει. Θα μας ξαναγήσεις τώρα. Ακριβώς. Είναι ένα κλασικό Λούνα Πάρκ. Υπάρχει, όπως είπες, η κλασική μπαλαρίνα, η ρόδα, τα συγκρουόμενα, το τρενάκι για μικρά παιδιά. Αλλά υπάρχουν και μαγαζάκια μέσα στο χωριό, μέσα στο χώρο, μέσα στο πάρκο. Τι βρίσκουμε σε αυτά τα μαγαζάκια? Βλέπω τα ξύλινα σπιτάκια αυτά, τα ομοιόμορφα. Και απορώ. Α, μέσα τα βλέπουμε εδώ. Μέσα σε αυτά τα ξύλινα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια υπάρχουν και τα ξωτικά του Άι Βασίλη, mm-hmm. που ζωγραφίζουν στο πρόσωπο των μικρών παιδιών. Κάνουν διάφορα. Τι ωραία. Εκδηλώσεις, ναι, και λίγο πιο δίπλα θα δείτε πάλι από τα πλάνα υπάρχουν λιχουδιές, υπάρχουν γλυκά, καθώς όταν επισκέπτεσαι ένα Λούνα Πάρκ και ιδιαίτερα το χωριό του Άι Βασίλη πρέπει οπωσδήποτε να φας γλυκά, άλλωστε είναι Χριστούγεννα, έρχονται Χριστούγεννα, και υπάρχουν και διάφορα άλλα μαγαζάκια που μπορείς να αγοράσεις παιχνίδια, που μπορείς να αγοράσεις διάφορα χριστουγεννιάτικα συγκεκριμένα παιχνίδια. Συζητούσα πριν με ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στο Λούνα Πάρκ ότι έρχονται όχι μόνο κάτοικοι εδώ πέρα του Βόλου και των γύρω περιοχών, έρχονται και τουρίστες από όλη την Ελλάδα, έρχονται σχολικές εκδρομές να επισκεφτούν το πάρκο, και είναι αλήθεια ότι αυτή την ώρα μπορεί να μην βλέπουμε μέσα κόσμο, αλλά πιστεύω ότι σε μία ώρα από τώρα θα γίνεται χαμός, ναι. γιατί δηλαδή, καθημερινά νομίζω έρχεται... με το που νυχτώνει αλλάζει όλο. Ακριβώς. Αυτό, έτσι. Μεταμορφώνεται. Ακριβώς. Και δεν το συζητώ είναι για το μαγικό, τι γίνεται τα Σαββατοκύριακα όλη την ημέρα. Γιατί τώρα τα παιδιά έχουν φύγει πριν από λίγο από το σχολείο, έχουν τα εξωσχολικά τους. Μα ένα φροντιστήριο σε μάθημα, μα στην ξένη γλώσσα, μα ένα κολυμβητήριο, μα κάτι άλλο. Εντάξει, αλλά το απόγευμα νομίζω ότι πλημμυρίζει από παιδιά και μεγάλους, όπως είπες. Πλημμυρίζει από παιδιά, και μην ξεχνάμε και χθες το τρενάκι που κάναμε την απευθεία σύνδεση. Πρώτα κάνουν μια βόλτα με το τρενάκι, και με το που σταματήσει το τρενάκι έρχονται στο Λούνα Πάρκ. Χαζεύω όση ώρα μιλάς τις εικόνες που είναι πραγματικά μαγευτικές, έτσι. Για πες μας, Κωνσταντίνε. Ακριβώς, και να ενημερώσω τον κόσμο ότι το Λούνα Πάρκ, το χωριό του Άι Βασίλη, θα είναι ανοιχτό μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου. Έχουμε δηλαδή ακόμα μέρες να έρθουν όσοι δεν ήρθαν να το επισκεφθούν και να ξανάρθουν όσοι ήρθαν και περάσαν πάρα πολύ όμορφα, να διασκεδάσουν, να παίξουν και φυσικά να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στις γιορτές. Έχουμε γεμάτες 25 ημέρες ακόμη λειτουργίας του χωριού του Άι Βασίλη, αυτό το εντυπωσιακό χωριό δίπλα από το Δημαρχείο στην είσοδο της πόλης του Βόλου, στο πάρκο Ρίγα Φεραίου. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα, για και χαρά.